μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων και Κλάδων, ο κ. Γερμανός Φέρης. Πρόεδρε, από τη γιορτή της Άνδρου ήρθαμε στη γιορτή της Μικόνου, K16, μεγαλύτερη κατηγορία. Ωραίο ποδόσφαιρο, ανταγωνιστικά παιχνίδια, δυνατά παιχνίδια. Ακολουθεί η K14. Με τι συναισθήματα φεύγεις σήμερα από εδώ? Αυτή τη φορά τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Αν θυμάστε στην Άνδρο, σας είπα, ήταν μόνο θετικά. 90% είναι θετικά. Έτσι, η φιλοξενία ήταν άψογη, ήταν πολλών αστέρων θα έλεγα, και όχι επειδή τα ξενοδοχεία μόνο ήταν πολυτελεία. Επειδή 2-3 άνθρωποι, 4 της ΑΕ Μικόνου, έδωσαν πραγματικά και τη ψυχή τους θα έλεγα για να φιλοξενηθεί αυτό το τουρνουά στο νησί της Μικόνου. Από εκεί και μετά δημιουργήθηκαν κάποια μικροπροβλήματα, κυρίως από γονείς, οι οποίοι νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουν καλύτερα τα πράγματα, πιο θετικά, να κοιτάξουμε μπροστά, να αφήσουμε στην άκρη την αντιπαλότητα, να δούμε μόνο το ποδόσφαιρο. Εγώ ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο τελικό. Νομίζω, δεν θέλω να πω το κέρδισε ο καλύτερος, θα πω αυτό που είπε ο Δωμάζος πέρσι στο τελικό κυπέλλου Ελλάδος και παντού έπαιξε, ότι τον ρώτησαν πριν την έναρξη του τελικού και έτυχε να είμαι δίπλα, γι' αυτό και το λέω, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Κύριε Μίμη, ποιος νομίζει ότι θα πάρει το κύπελο? Εκείνος είπε, όταν ξεκινήσει το παιχνίδι θα σας πω. Πράγματι στο πεντάλεπτο είπε ότι το παιχνίδι θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Ενώ ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερη ομάδα από ό,τι θυμάστε. Και γιατί το είπε αυτό? Το δικαιολόγησε και είπε ότι το ήθελε πιο πολύ να το πάρει αυτό το παιχνίδι. Η ΑΕ Μικόν λοιπόν σήμερα έδειξε ότι το ήθελε πιο πολύ. Πράγματι κέρδισε μια ομάδα, θα έλεγα μοντέλο πραγματικά, την οποία έχω την τύχη να είμαι από τη δημιουργία της σε αυτή την ομάδα. Τα παιδιά αυτά όλα είναι συμμαθητές του γιού μου, είναι πολύ σημαντικό. Είναι γύρω στα 10 χρόνια μαζί και έχουν συμμετάσχει σε όλα τα Final Four, έχουν κατακτήσει σχεδόν όλους τους τίτλους. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν λέω ότι δεν το ήθελαν το ίδιο, αλλά η Μύκονος έδειξε πιο πολύ δύναμη και πείσμα για να πάρει αυτό το παιχνίδι. Είχε και τον κόσμο με το μέρο του, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό, αλλά πάρα πολύ σημαντικό, που βέβαια δεν είμαι τεχνικός να το πω, τα παιδιά πλήρωσαν τη χτεσινή κούραση που μέχρι τις 11 το βράδυ έπαιζαν ποδόσφαιρο και συνέχισαν να βάζουν γκολ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και το ποδόσφαιρο επιβεβαίωσε ότι είναι ένα άθλημα που συγκινεί. Τα έδωσαν όλα πραγματικά και είδατε το πρώτο 20 λεπτό, 30 λεπτό κυριάρχησαν. Μπορούσε να είναι το σκορ και 3-0 υπέρ της Συριανής ομάδα. Αλλά τελικά η Μύκονος άντεξε και όχι μόνο άντεξε, έβαλε και δύο τέρμα. Ωραία. Επόμενο Final Four K14 στη Σύρο σε 2 εβδομάδες. Ο στόχος παραμένει ο ίδιος για ανάδειξη των ταλέντων? Επόμενος στόχος παραμένει η ανάδειξη των ταλέντων, κυρίως η αγάπη και η αδελφοσύνη που βλέπετε μεταξύ των παιδιών όλων. Και κυρίως να φεύγουν όλοι οι αγαπημένοι και φίλοι μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Τα περισσότερα παιδιά είχα την τύχη να τα έχω μαζί μου στις μεικτές ομάδες. Νομίζω ήταν ένας από τους καλύτερους τελικούς από όλες τις πλευρές. Νομίζω το ίδιο θα γίνει και εύχομαι να γίνει το ίδιο και στη Σύρο, το οποίο από ό,τι γνωρίζετε προσωπικά και ακόμη δεν το έχουμε πει στον κόσμο, θα έχει πάρα πολλές και μεγάλες εκπλήξεις, οι οποίες είναι, θα έλεγα, και η άλλη πλευρά του ποδοσφαίρου. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν αυτά, από ό,τι ξέρω. Ετοιμάζεται ωραία πράγματα. Ναι, θα ανακοινωθούν επίσημα. Έχουν να κάνουν με τον χώρο του ποδοσφαίρου, με τον χώρο του πολιτισμού, έτσι, με τον χώρο κυρίως της αδελφοσύνης και αυτό που θέλουμε να βγάζει το ποδόσφαιρο μέσα από τα νησιά μας. Έτσι. Το ποδόσφαιρο ενώνει τα νησιά μας και τίποτα άλλο. Κάποιοι που θέλουν να τα χωρίσουν ή νομίζουν ότι τα παιδιά είναι 2 κατηγοριών και τίποτα άλλο, είναι γελασμένοι. Τουλάχιστον όσο είμαι εγώ πρόεδρος, θα προάγω αυτό που βλέπετε. Την ευγενή άμυλα και τον ανταγωνισμό. Για μένα σήμερα κέρδισε το ποδόσφαιρο. Κέρδισαν όλα τα νησιά, γιατί αυτές τις 4 ομάδες ανταγωνίστηκαν με άλλες περίπου 15 ομάδες. Έτσι. Έχουμε γύρω στα 100 γκρουπ στα νησιά μας πλέον. Να ευχηθώ λοιπόν καλή συνέχεια και στο K14 και στο K10 που είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου που θα γίνει το καλοκαίρι. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ πρόεδρε, καλή συνέχεια. Καλό κουράγιο. Ευχαριστώ άλλη μια φορά και εσάς, έτσι τους άξιους, θα έλεγα, συνεργάτες πλέον, που προάγεται από άκρη σε άκρη το πιο όμορφο σπορ στον κόσμο, στο πιο όμορφο τόπο να ζήσει κάποιος. Ευχαριστώ πολύ.